Α, να παίξουμε το θέμα με το πόκερ. Έχετε δίκιο και να πάμε μετά στο Γιάννη Καλιάνο. Ναι, γιατί μας έχει κάνει εντύπωση. Λοιπόν, είναι μια πραγματικά σπάνια ιστορία. Υπάρχει μια κυρία. Η κυρία αυτή παίζει πόκερ. Φέρεται να είναι επαγγελματία παίκτρια του πόκερ. Τη βλέπετε εδώ να κερδίζει, αλλά τελικά να μην εισπράττει τα κέρδη της. Γιατί κατηγορείται από το καζίνο στο οποίο έπαιξε ότι φορούσε ένα δαχτυλίδι με δόνηση. Κάποιος άλλος λοιπόν, ο οποίος ήταν μαζί της, έβλεπε αν τα δικά της χαρτιά είναι καλύτερα, αν κερδίζει ή όχι, έστελνε σήμα με δόνηση στο δαχτυλίδι και εκείνη ήξερε πότε να προχωρήσει ή πότε να πάει πάσο. Απίθανη ιστορία, πραγματικά, δείτε. Η Ρόμπι Τζέιντ Λιου παίζει πόκερ στο Χάστλερ Καζίνο του Λος Άντζελες. Δέχεται το όλα μέσα του αντιπάλου της, μόλον ότι δεν είχε φύλλα για να κερδίσει και εκτιμώντας ότι ο Άντελστάιν μπλοφάρει. Η Λιου όμως κερδίζει και ο Άντελστάιν της ρίχνει ένα θανατηφόρο βλέμμα. Whoa, that's, look at Garrett's face. That is super, super strange. Και η Λιου τον προκαλεί. Η 35χρονη έχει μόλις κερδίσει 269.000 δολάρια, αφήνοντας έκπληκτο τον συμπαίκτη της, αλλά και τους σχολιαστές. Λίγο μετά την νίκη της και πριν ο συμπαίκτης της καταλάβει πώς η Λιου έπαιξε τόσο επικίνδυνα, η 35χρονη κάνει μια κίνηση, κοίτα προς τα πίσω, βάζει το χέρι της κάτω από το τραπέζι και όταν το επαναφέρει επάνω στο τραπέζι, το ένα από τα δύο δαχτυλίδια που φορούσε φαίνεται να αλλάζει θέση έτσι ώστε να μην φαίνεται. Ο αντίπαλός της την κατηγόρησε ότι έκλεψε χρησιμοποιώντας μια κρυμμένη συσκευή η οποία απλά δονείται για να σου δείξει ότι έχεις το καλύτερο χαρτί. Φίλοι του πόκερ ανέλησαν τις εικόνες καταλήγοντας ότι η παράξενη συμπεριφορά της παίκτριας αποτελεί ένδειξη για κλέψιμο με τη βοήθεια ενός συνεργάτη που παρακολουθούσε τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Η Λιου επέστρεψε τα χρήματα κατηγορώντας τον αντιπαλό της ότι την απείλησε, ενώ ο Άντελστάιν υποστήριξε ότι η επιστροφή των χρημάτων αποτελεί απόδειξη ενοχής της. Η απάτη κάνει το γύρο του διαδικτύου μόλις μερικές ημέρες μετά το σκάνδαλο που έχει προκύψει στο σκάκι. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μάγκους Κάρλσεν κατηγορεί για εξαπάτηση τον αντιπαλό του Χανς Νίμαν, από τον οποίο έχασε κατά τη διάρκεια του τουρνουά το 2022. Ο Νίμαν, που είχε μια ταχεία άνοδο το 2021, απάντησε δημοσίως στις κατηγορίες παραδεχόμενος ότι έχει κλέψει, αλλά πολύ νωρίτερα στη σκακιστική του καριέρα.